είναι ο Δήμος Κιού έδωσε τη σύμφωνη γνώμη στην Επιτροπή του ΙΚΑ να έρθει να ελέξει τα επιδόματα τυφλότητας τα οποία χορηγούνται στοιχείο. Έχει γίνει καταγγελία σε κεντρικό επίπεδο. Η Επιτροπή του ΙΚΑ έρχεται στοιχείο από τα μέσα του Ιούλη μέχρι τα τέλη του Ιούλη για να εξετάσει αυτά τα επιδόματα τυφλότητας. Είναι κάτι το οποίο το αποφάσισε κεντρικά η υπηρεσία του ΙΚΑ και στο εξής, όταν δίνεται ένα επίδομα από την Επιτροπή του ΙΠΑ, από το ΚΕΠΑ, θα μπορεί να παρεμβαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, η Διεύθυνση Πρόνοιας και να εγκρίνει ή όχι την διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να χορηγείται ένα επίδομα, αλλά τον τελικό λόγο θα τον έχει η αρμόδια Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου. Και... φαντάζομαι ότι οι εποχές που εφάπαξ πήγε ένας ένα γιατρό και έδινε μια βεβαίωση για να πάρει ένα επίδομα τυφλότητας, αυτές έχουν παρέλθει. Από τη στιγμή που η Επιτροπή πια θα ελέγχει και θα δίνει ένα επίδομα, θα ελέγχεται από τον Δήμο, ο οποίος είναι πιο κοντά στον κόσμο και ξέρει καταστάσεις, ίσως η οικονομική κατάσταση του κάθε μιανού από τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων. Και εγώ εξεπλάγινε όταν διάβασα την εγκύκλιο και όταν επικοινώνησα με την διευθύντρια, την αρμόδια του ΙΚΑ, όταν μου είπε ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει ο Δήμος, διότι στην ουσία μας ανακατεύουν σε μια διαδικασία που είναι θέμα των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ και του νοσοκομείου. Αλλά αν είναι για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των ατόμων αυτών, να το κάνουμε. Διότι πραγματικά, εφόσον γίνει μια καλύτερη εξωθρολογιστική έρευνα και μια καλύτερη καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ακόμα και αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ανάγκη αυτό το επίδομα, θα το παίρνουν υψημένο, διότι θα επιμεριστεί το επίδομα σε λιγότερα άτομα. Φαντάζομαι ότι με το να λένε τώρα από το ΙΚΑ ότι την τελική απόφαση για το προνοιακό επίδομα, μιλάμε για κάποιον νέο, έτσι, για ένα νέο άτομο, ένας πολίτης είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, πάει στην Επιτροπή του ΙΚΑ, περνάει. Αυτόματα δεν σημαίνει ότι πήρε και το επίδομα. Θα πρέπει η Διεύθυνση Πρόνοιας να γνωματεύσει ότι όντως αυτό το άτομο έχει την ανάγκη. Φαντάζομαι θα ερευνά ο Δήμος τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ατόμων και νομίζω ότι είναι λογικό να γίνεται μια έρευνα των περιουσιακών στοιχείων. Μήπως όμως έτσι έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή μπαίνουν μέσα και άλλα κριτήρια και δίνονται πιο εύκολα τα επιδόματα? Όχι, το κριτήριο θα είναι η απόφαση, το δικαιολογητικό, θα είναι η απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα χαρακτηρίζει ότι το άτομο έχει αναπηρία. Από εκεί και πέρα, να σου φέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Αναπηρία μπορεί να έχει οποιοδήποτε άτομο, αλλά ποιος θα ελέγξει τα περιουσιακά του στοιχεία? Ίσως εκεί να παρέμβει ο Δήμος με την πρόνοια που ξέρει την οικονομική κατάσταση του κάθε μιανού για να παίρνουν τα προνοιακά επιδόματα αυτοί που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Στοιχείο παίρνουν επιδόματα περίπου 1000 άτομα. Από αυτά έλεγχος έγινε σε όλα και βρέθηκαν κανονικά, έγινε απογραφή. Αυτή τη στιγμή θα γίνει έλεγχος μόνο στα επιδόματα τυφλότητας, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι περίπου 400 με 400, δεν ξέρω ακριβώς μετά την τελευταία απογραφή τι έχει γίνει. Σε αυτά λοιπόν τα επιδόματα τυφλότητας θα γίνει επανέλεγχος αυτή ο ΙΚΑ, διότι θυμάστε πριν από μερικούς μήνες που γινόταν καταγγελίες σε κεντρικό επίπεδο στα κανάλια και λέγανε ότι στοιχείο υπάρχει ευξημένο ποσοστό, όπως και σε κάποιους άλλους νομούς. Το ΙΚΑ λοιπόν θεώρησε σκόπιμο να έρθει στοιχείο, ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, ο Δήμος έδωσε τη σύμφωνη γνώμη, να γίνει αυτός ο έλεγχος. Έχει έρθει εγκύκλειος από το ΙΚΑ που προσδιορίζει τις ημερομηνίες. Η Επιτροπή Διεύθυνση Πρόνοιας αλφαβητικά θα καλεί κάθε μέρα 20-30 άτομα, τα οποία μέσα σε ένα διάστημα 15 περίπου ημερών θα περάσουν από την Επιτροπή.